Ο Μίσελ κίνηση του Ροίζ για να πάρει την μπάλα από τον Κόκκι. Είναι σε θέση βολής 1-0. Το έβαλε τον κόλο ο Άρης στο τέλος. Επαναλαμβάνεται η ιστορία με τον Πανιόνιο στη Βιέννη. 1-0 στο 93. Ξέσπασμα στο Βικελίδης. Ο Ροίζ ανοίγει το δρόμο της πρόκρισης για τους ομίλους του Europa League. Βελτιώθηκε πολύ ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο και χτυπάει στις καθυστερήσεις. 1-0 με Ροίζ. Η δικαίωση της προσπάθειας των παιχτών του Κούπερ σε όλο το δεύτερο ημίχρονο και κυρίως από το 60 και μετά, με τις σέντρες για τον Κόκκι που συνεχώς μοιράζει με κεφαλιές την μπάλα, πότε στον Τσεσνάουσκις, πότε στον Ροίζ, αλλά και τον Τσέζαρη όσο έπαιζε ο Κροάτης. 1-0 στο τέλος του αγώνα. Θα νικηθεί ο Λίντνερ, ο Κόκκι μοιράζει, ο Ροίζ εκτελεί, προλαβαίνει τον Μαργκράιτερ και ανοίγει το δρόμο της πρόκρισης για τον Άρη στους ομίλους του Europa League. Το 0-0 θα άφηνε ούτως ή άλλως ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς της 26ης Αυγούστου στο